Είμαστε σε έναν χώρο καλλιτεχνικότατο. Είμαστε με έναν καλό φίλο, πολύ καλό φίλο, ο οποίος πρόσφατα ήρθε στη Θεσσαλονίκη, εμφανίζεται στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στη Βίλκα. Είμαστε με έναν αξιόλογο καλλιτέχνη, έναν πολύ καλό φίλο, τον Αντώνη Βαρδί. Τον έχω δίπλα μου. Δεν θέλω μεγάλο πρόλογο, γιατί στο τέλος θα μου λέει άλλα πράγματα κι άλλα. Γι' αυτό θα τον καλησπέρισω. Καλησπέρα, Αντώνη. Γεια σου, Αντώνη. Καλώς ήρθες στη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθες. Τηλεοπτικά να σε καλησπέρισω. Καλώς ήρθες. Καταρχήν θέλω να σου πω συγχαρητήρια για το χρυσό μικρόφωνο. Εύχομαι μετά από λίγο καιρό να πάρεις και πλατινένιο μικρόφωνο, όπως εμείς στους δίσκους, ξέρεις, και τα λοιπά. Ευχαριστώ και χαίρομαι που σε ξαναείδα πάλι. Καλώς ήρθες λοιπόν, φίλε μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Σε ένα αξιόλογο πρόγραμμα, δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει όλη η Θεσσαλονίκη. Ναι, νομίζω ότι και μόνο που είναι ο Πάνος και ο Χάρης Κατσιμίχας, από εκεί ξεκινάει και γίνεται αξιόλογο το πρόγραμμα. Αντώνης Βαρδής, παρακαλώ. Δεν ξέρω μετά για μένα, ναι, αλλά τουλάχιστον εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος που δουλεύω με τα παιδιά. Πάρα πολύ. Και εντάξει, είμαι, μπορώ να σου πω, ευτυχισμένος και όλα καλλιτεχνικά. Μία συντροφιά τόνι, θα ήθελα να το πω έτσι, που ήρθε και έδεσε. Πώς ναι. Το λες. Καταρχήν, δεν ξέρω πόσο μουσικά μπορεί να δένουμε για τον κόσμο των Κατσιμιχαίων και τον κόσμο το δικό μου, αλλά έδεσε με τις ψυχές μας. Δηλαδή, δεν το είδαμε σαν ένα πρόγραμμα, και δεν λέω φανφαρονισμούς μεγάλα λόγια, υπήρχε διάθεση και από τα δύο παιδιά, και από μένα, ναι, και από το γιο μου, κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου πω ότι έχει συμβεί τα τελευταία 10 χρόνια. Ξέρω ότι αγαπάς τη Θεσσαλονίκη και είσαι χαρούμενος που είσαι και πάλι στη Θεσσαλονίκη. Πολύ. Είσαι χαρούμενος γιατί έχεις και μια τέτοια είδους συνεργασία. Είμαι χαρούμενος. Ναι. Δύο άλλαξε όλοι οι καλλιτέχνες, είναι και ο γιος. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που βλέπω πολλούς φίλους. Λιγότερο φίλους στον Αργύρι, δεν τον βλέπω τακτικά. Γελάζει, δεν πάει. Αντώνη μου, για πες μου, σε παρακαλώ, πώς βλέπεις την ανταπόκριση του κόσμου? Όχι αν έχουμε πολύ κόσμο την ώρα που τραγουδάς, γιατί εδώ είσαι σε ένα άλλο χώρο, έτσι δεν είναι? Η ανταπόκριση του κόσμου είναι καταπληκτική, για άλλη μια φορά. Το ζω κάθε μέρα. Όταν ήρθες εδώ, με βρήκες έξω να παρακολουθώ το πρόγραμμα, τον Πάνο και τον Χάρη. Ο Αντώνης, ο οποίος σε διακόπτω το πάντα, ξέρω ότι ψάχνει κάτι στον Νίκο, κάτι στον Τεχόγιο, ούτε βγαίνει καλά, αλλά πάντα δεν στην οτιδήποτε για το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ.
Αντώνης Βαρδής.